Σε μια σκληρή καταγγελία προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη, προχώρησε η Ένωση Ειδικών Φρουρών Κρήτης και η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ρεθύμνου, αποκαλύπτοντας απίστευτες καταστάσεις με φόντο γάμο το περασμένο Σάββατο σε δημοτικό διαμέρισμα του Κουρνά με χίλιους προσκεκλημένους. Στο σημείο κλήθηκαν να μεταβούν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις από την Όπια Ρεθύμνου, ΤΑΤΑΕ Ρεθύμνου και Μυλοποτάμου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ρεθύμνης, αλλά και αστυνομικοί από το Ηράκλειο. Οι συνάδελφοι που μετέβησαν εκεί διαπίστωσαν ότι είχε προγραμματιστεί να γίνει στο χώρο του εκπολιτιστικού συλλόγου γάμος οικείου γνωστού καλλιτέχνη, όπου είχαν κληθεί άνω από 1000 άτομα. Οι εντολές που δόθηκαν στους συναδέλφους ήταν να ελέγχουν και να μετρούν πόσα άτομα θα εισέλθουν στο χώρο της εκδήλωσης, και αφού συμπληρώθηκε ο αριθμός των 50 ατόμων, άλλους τους απέτρεπαν να πλησιάσουν το χώρο, κάποιοι δε αρνούνταν να συμμορφωθούν στις υποδείξεις των συναδέλφων και δεν αποχώρησαν, με αποτέλεσμα να στηθεί ένα ακόμα γλέντι άνω των 100 ατόμων έξω από το χώρο της εκδήλωσης, όπου χόρευαν και διασκέδαζαν με τη μουσική και το φαγητό που τους προσέφεραν οι οργανωτές της εκδήλωσης. Δυστυχώς είδαμε άλλο ένα παράδειγμα ατιμωρησίας. Πολλές φορές η ατιμωρησία φέρνει χειρότερα αποτελέσματα. Η αστυνομία, όταν καλείται να εφαρμόσει τον νόμο, πρέπει να την αφήνουν να τον εφαρμόσει. Ο νόμος ισχύει για όλους. Μπροστά στις καταστάσεις, για γέλια και για κλάματα που περιγράφουν οι αστυνομικοί, κερασάκι στην τούρτα ήταν η εντολή αποχώρησης που δόθηκε, όπως οι ίδιοι υποστηρίζουν, στη 1:30 τα ξημερώματα, και ενώ το γλέντι μάλλον είχε ανάψει. Κάνοντας λόγο για μια κατάσταση που προσβάλλει τους αστυνομικούς, η ανακοίνωση θέτει ερωτήματα και ζητά απαντήσεις από την ηγεσία του Υπουργείου. Με ποια εντολή και για ποιο λόγο αποψηλώθηκαν οι ειδικές υπηρεσίες του νομού μας, και αντί οι συνάδελφοι να διαθέτουν τις υπηρεσίες τους προς αποτροπή ή καταστολή των εγκλημάτων στην εδαφική τους περιφέρεια, μεταφέρθηκαν σε άλλη περιφέρεια για να έχουν το ρόλο ταξιθέτη, παρκαδόρου και εν τέλει θεατή παραβάσεων της νομοθεσίας? Τέτοια φαινόμενα έχουν αρνητικό αντίκτυπο και για την ελληνική αστυνομία, αλλά και για τη γνώμη των πολιτών. Εμείς να επισημάνουμε ότι οι συνάδελφοί μας θέλουν να εφαρμόζουν τον νόμο, αρκεί να τους αφήνουν. Η αστυνομία πρέπει να κάνει τη δουλειά της. Ουσιαστικά, εμείς Έλληνες. Είναι ντρέπομαι που το λέω, αλλά μόνο από καταστολή αντιλαμβανόμαστε. Πρέπει να τους στηρίξουμε, να κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν, γιατί αλλιώς θα έχουμε μεγάλο θέμα. Την ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται ακόμη. Γιατί ενώ όλες οι εκδηλώσεις με καλεσμένους άνω των 50 ατόμων ακυρώνονται ή αν διενεργηθούν επιβάλλονται πρόστιμα και σε συγκεκριμένη περίπτωση έλαβαν χώρα τα ανωτέρω, τα οποία έχουν γίνει γνωστά σε όλη την κοινωνία που ασκείται ήδη έντονη κριτική για τη στάση της αστυνομίας? Από ποιους αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη κοινωνική εκδήλωση, μη τηρώντας τα ισχύοντα από τους νόμους, και γιατί η ελληνική αστυνομία επέδειξε τέτοια ανοχή? Αν έχουν γίνει τα πράγματα έτσι όπως μας τα έχουν μεταφέρει οι συνάδελφοι, διότι δεν έχω προσωπική άποψη, έγινε πολύ κακός χειρισμός της υπόθεσης και πρέπει η επίσημη ηγεσία να δώσει τις εξηγήσεις.